Λοιπόν, οπότε η απάντηση του περιστατικού είναι ότι η ασθενής εμφάνισε πρωτοπαθές σύνδρομος Γιόγκρεν και η επιπλοκή που έχει αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσει είναι το λέμφωμα. Και μάλιστα πιο συγκεκριμένα εκείνο της υποκατηγορίας MALD, που θα δούμε και τη βιοψία για ποιο λόγο δεν βλέπουμε αυτή, θα το εξηγήσετε κι εσείς. Απλά εγώ να σας πω ότι ουσιαστικά το σύνδρομος Γιόγκρεν είναι μια αυτοάνωση νόσος η οποία επηρεάζει κυρίως τους ιελογόνους και τους δακρυϊκούς, ακόμα και δερμοτοποιούς αδένες, και είτε είναι πρωτοπαθές, δηλαδή μόνο του, είτε αρκετές φορές μπορεί να του δούμε να συνοδεύει άλλα αυτοάνωση νοσήματα, όπως είναι ο συστηματικός ερυθυματολής λύκος, το σκληρόδερμα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, δηλαδή να έχει κάποιος, για παράδειγμα, φλεγμονής της αρθρώσης και σύνδρομο Sjögren. Τον αρχαιοπαθές. Απλά να αναφέρω κάτι, θα δείτε πολλές φορές την έννοια σύνδρομο Σίκα. Ουσιαστικά το σύνδρομο Σίκα είναι τα συμπτώματα της ξηροστομίας και της ξηροφθαλμίας, κάτι το οποίο μπορεί να γίνουν και από άλλα, από φάρμακα για παράδειγμα, από οτιδήποτε. Δηλαδή ένας ηλικιωμένος μπορεί από μόνος του να έχει ξηροστομία λόγω εκφύλησης, λόγω χρόνιας φάσης κτλ. Ατροφίες Ατροφίας του ακριβώς. παρεχήματος των Για αδένων, των παράδειγμα, συλλογών. ακριβώς, ακριβώς. Ή ένας να έχει ξηροφθαλμία γιατί είναι πολλές ώρες στον υπολογιστή. Δεν σημαίνει ότι όποτε έχουμε ξηροστομία ή ξηροφθαλμία είναι αυτοάνωσο νόσημα. Και απλά εδώ να πούμε ναι, ότι είναι η τρίτη ουσιαστικά σε συχνότητα ρευματική νόση, με την έννοια ότι πρώτα θα είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα που προσβάλλει περίπου το 1% του πληθυσμού, ο λύκος, μετά είναι και το Sjögren. Και εκτός από τα συμπτώματα αυτά που είπαμε και την πιθανότητα να κάνει κάποιο λέμφωμα, μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα αμιγώς το πρωτοπαθές σύνδρομος Γέγκρεν, όπως είναι η διάμεσο σωληναριακή νεφρίτιδα, δηλαδή να επηρεάσει τον νεφρό, να επηρεάσει τους πνεύμονες, να κάνει διάμεση πνευμονική νόσο, να επηρεάσει ακόμα και το πεπτικό, ακόμα και η εικόνα τύπου αγκίτιδας μπορεί να εμφανίσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η υπεργάμμα σφαιρινεμία δείχνει αυτό μια διάχυτη ενεργοποίηση όλου του συστήματος. Έτσι. Και τα αντισώματα ρόλα, να πω και αυτό που είδαμε πριν, ή αλλιώς αντισώματα έναντι SSA, SSB, που είναι πρωτεΐνες οι οποίες κάθονται πάνω στο DNA, είναι χαρακτηριστικά της νόσου αυτής, αλλά μπορεί να τα βρούμε, για παράδειγμα, και στο λύκο. Θέλω Μάλιστα. να πω. Άρα είναι συνδυασμός των ευρημάτων που βάζουν τη διάγνωση. Τα Ακριβώς. κλινικά, τα εργαστηριακά Και η και τα βιοψία, ακριβώς. μικροσκοπικά ευρήματα Ακριβώς. της βιοψίας. Ναι, εδώ λοιπόν είναι μια πολύ πυκνή λεμφοκυταρική συνάθρηση, σαφώς πάνω από τα 50 λεμφοκύτταρα που μας λένε οι οδηγίες να μετράμε, σε ένα επαρκές δείγμα, δηλαδή να έχει πιάσει 5 ή περισσότερους ελάσσονες ελογόνους αδένες. Βλέπουμε εδώ τους σπόρους του αδένα να περιτριγυρίζονται από τα μονοπύρινα πρωτίστως λεμφοκύτταρα, όπως και τα αγγεία του διαμέσου υποστρώματος, και αυτός ο πυκνός λεμφοκυταρικός πληθυσμός να αντικαθιστά το παρένχυμα του οργάνου, έτσι, το συλλαδενικό παρένχυμα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια επαρκή βιοψία, έτσι, μια αντιπροσωπευτική βιοψία Ένα καλό και δείγμα, ένα δηλαδή. καλό δείγμα, και να έχουμε τέτοιες αιστείες που η κάθε μία τουλάχιστον έχει 50 μονοπύρινα, έτσι, με στρογγυλούς πυρήνες δηλαδή φλεγμονώδη κύτταρα, μεγαλύτερη ο αριθμός των αιστείων να είναι μεγαλύτερος από μία, από ένα, ανά 4 τετραγωνικά χιλιοστά του υπομελέτη ιστού. Έτσι, έχουμε λοιπόν μια γενικά εκτεταμένη πυκνή λεμφοκυταρική διήθηση, περιπορικά και περιαγγειακά μπορούμε να βλέπουμε βλαστικά κέντρα και μπορεί να υπάρχει και μια ίνωση στο διάμεσο υπόστρωμα, εδώ δεν φαίνεται, γιατί είναι πολύ πυκνή η φλεγμονή. Αλλά ξέρουμε ότι η χρόνια φλεγμονή μπορεί να συνοδευτεί με Αντιστοίχω. ίνωση και ατροφία βέβαια του παρενχύματος του συλλογόνου αδένα και μπορεί και να υπερπλαστεί καμιά φορά το επιθήλιο των πόρων. Εδώ δεν φαίνεται, γιατί είναι σε ελάσσονες συλλογόνους αδένες η βιοψία, όπως ενδείκνυται για τη διάγνωση, το Sjögren. Αυτό, η υπερπλασία του επιθηλίου των πόρων, κυρίως αφορά σε αλλοιώσεις στους μείζονες, στους μεγάλους συλλογόνους αδένες, έτσι. Είναι οι λεγόμενες επιμειοεπιθηλιακές νησίδες που οι πόροι έτσι υπερπλάσσονται τα επιθήλιά τους. Πρέπει να διαφοροδιαγνώσουμε μια μη ειδική χρόνια σιελαδενίτιδα, η οποία βέβαια συνήθως αφορά τον υπογνάθιο αδένα και είναι αποφρακτική από πέτρα, η οποία έχει αποφράξει τον πόρο του αδένα, οπότε υπάρχει στάση και αυτό δημιουργεί μια φλεγμονή που μπορεί να χρονίσει, όπως και σε άλλα σημεία του οργανισμού. Ένας λίθος μπορεί να το κάνει αυτό.
Εκεί θα έχουμε διάχυτη ατροφία σε ολόκληρους αδένες συλλόβια, διατεταμένους σπόρους, την επιθυλιακή μεταπλασία και την ίνωση. Και εκεί μπορεί να υπάρχει ένα φλεγμονώδες διήθημα, χρόνια φλεγμονή. Θα είναι στον υπογνάτιο χρόνια... αδένα που θα τον έχουμε αφαιρέσει, θα έχουμε πάρει βέβαια, βιοψία, θα είναι... και ασθενείς θα ξέρουμε ότι ακριβώς, έχει πέτρες. Δηλαδή πάντα εκεί βάζουμε και την κλινική συσχέτιση, δηλαδή το όργανο που τα βλέπουμε αυτά. Δεν βάζει η μικροσκοπική εικόνα τη διάγνωση του Σχέγγρεν. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα που είπαμε, κλινική εικόνα, εργαστηριακά ευρήματα, συνεπικουρεί η ιστοπαθολογία εφόσον πληρεί αυτά τα κριτήρια τη διάγνωση του Σχέγγρεν. Βέβαια, σε μια σιελαδενίτιδα είναι πιο αραιό γενικά και διάσπαρτο το δίθυμα και όχι τόσο πυκνό όπως βλέπουμε εδώ. Υπάρχει βέβαια και η σιελαδενίτιδα που σχετίζεται με την νόσο, την IgG4, μια νόσος η οποία πριν 2-3 χρόνια ήταν πολύ έτσι στη μόδα και όλοι νομίζαμε ότι τη βρίσκαμε παντού, οπότε τη βλέπαμε, αλλά είναι σπάνια νόσος. Εκεί οφείλουμε να βρούμε τον αυξημένο αριθμό των πλασματοκυτάρων που είναι IgG4, αναοπτικό πεδίο ισχυρής μεγέθυνσης. Είναι μια υποστάξη της IgG ουσιαστικά. Έτσι. Και κοιτάμε και την αυξημένη αναλογία που έχουν αυτά τα IgG4 πλασματοκύτταρα σε σχέση με τα IgG πλασματοκύτταρα. Και εκεί το διάμεσο υπόστρωμα, σε αυτή την σπάνια νόσο, εμφανίζει μια ίνωση η οποία είναι αυτό που λέγεται στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία story form. Δηλαδή είναι σαν να είναι η φασματένια ψάθα. Ψάθα. Κάνει μια χαρακτηριστική μορφή, η νόσεως δηλαδή, αυτή η IgG4 νόσος. Ωραία.